Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που με έχετε εδώ. Θα ήθελες να ξεκινήσεις με 2-3 πράγματα για τη Spot a Wheel? Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Η Spot a Wheel είναι μια προσπάθεια να φέρουμε διαφάνεια, εμπιστοσύνη και τεχνολογία σε ένα χώρο που εδώ και πάρα χρόνια λειτουργεί με τον άκρος αντίθετο τρόπο. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι μια τεράστια αγορά. Με το κάθε item είναι πολύ μεγάλη αξία. Οπότε για τον κόσμο έχει πάρα πολύ σημασία τι αγοράζει και κατά πόσο μπορεί να νιώσει εμπιστοσύνη γι' αυτό. Δυστυχώς μέχρι τώρα η αγορά δεν λειτουργεί έτσι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και η δικιά μας δουλειά είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να περάσει τη διαφάνεια και εμπιστοσύνη στον κόσμο και με διαδικασίες πιο online. Οπότε να νιώσει σε κάποια στιγμή εμπιστοσύνη, να κάνει μια αγορά του online και να μην φοβάται απολύτως τίποτα για αυτό που θέλει να αγοράσει. Σούπερ. Και ξέρω ότι έχεις και ένα ωραίο story τι έκανε trigger την εταιρεία. Είναι αυτό που λέμε anger driven innovation, το οποίο είναι perhaps το most... Ναι. Είναι και μέχρι τώρα βασικά όλες οι ιδέες που έχουν προκύψει γενικά στη ζωή μου για εντερμηνιώσεις και επιχειρηματικότητα έχει να κάνει με προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί. Εμένα το δικό μου story ήταν ότι ουσιαστικά πήγαμε από το ένα παιδί στα τρία, οπότε έπρεπε απότομα να αλλάξω αυτοκίνητο και να πάω σε κάτι πιο μεγάλο, πιο οικογενειακό, με πιο πολλούς χώρους. Και εκεί βρέθηκα σε μια διαδικασία όπου για τρεις μήνες προσπαθούσα να πάρω ένα μεταχειρισμένο ασφαλές αυτοκίνητο που το εμπιστεύομαι. Και δυστυχώς πέρασα όλη τη διαδικασία το να πάω σε κακούς ιδιώτες, σε κακούς εμπόρους, να στείλω άνθρωπο σε άλλη χώρα που νόμιζα ότι είδα μια ευκαιρία και τελικά να μου γυρίσει πίσω με άδεια χέρια. Και εκεί προέκυψε βασικά η πρώτη ιδέα που ήταν η Spot Mechanic, που ήταν ένας τρόπος πώς θα μπορούσα να έχω πάντα δίπλα μου κάποιον που εμπιστεύομαι με πολύ γρήγορη διαδικασία, να τον καλέσω να έρθει και να μου δώσει μια εκτίμηση για αυτό που θέλω να αγοράσω. Και έτσι άρχισε όλο αυτό που ήταν το 2015. Όπου εκεί έχετε κάποιους accredited, φαντάζομαι, μηχανικούς και έχετε βγάλει ένα σύστημα αξιολόγησης και παρέχετε rating στο αυτοκίνητα. Ναι, σωστά. Ουσιαστικά αυτό που χτίσαμε και ήταν από την αρχή, το χτίσαμε εμείς, είναι ότι πήραμε πολύ καλούς μηχανικούς με πάρα πολύ γνώση πάνω στο αυτοκίνητο και σε διάφορα brands και μάρκες. Και τους βάλαμε σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε έναν έλεγχο, ο οποίος καλύπτει πάντα σε μια πολύ στάνταρ μορφή όλα τα σημεία του αυτοκινήτου με έναν τρόπο που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε να μην χρειάζεται το αμάξι να πάει σε ένα συνεργείο, αλλά εκεί που είναι το αυτοκίνητο να υπάρχει όλη η κατάλληλη τεχνογνωσία και τεχνολογία, οπότε να μπορεί να ελεγχθεί. Άρα δημιουργήσαμε ένα μπούσουλα, ο οποίος fully ηλεκτρονικά παράγει 10 σελίδες πληροφορία για το αυτοκίνητο, το οποίο γίνεται μέσα σε μια μισή ώρα, οπότε είναι πάρα πολύ ενδελεχής ο έλεγχος. Και ουσιαστικά έχει ένα περιθώριο λάθους της τάξης του 0,0003% το να μην βρούμε κάτι, δίνοντας ένα τεράστιο confidence, εμπιστοσύνη στον επόμενο αγοραστή για αυτό που κοιτάει εκείνη τη στιγμή. Κατά πόσο είναι αυτό που θέλει, αν έχει κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα λάβει υπόψη του. Οπότε έτσι άρχισε. Και αυτό ήταν service, στο μυαλό μου τουλάχιστον μου φαίνεται ότι δεν είναι service μόνο για αυτόν που θέλει να αγοράσει το αυτοκίνητο, είναι και σε αυτόν που πουλάει για να δικαιολογήσει την τιμή του ενδεχομένως, να το παρέχει από πριν. Σωστά, σαν... ήταν ένα wishful thinking που το είχαμε στην αρχή. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι στην αρχή θα είχαμε δύο τύπους πελατών. Ο ένας ήταν, όπως είπες πολύ σωστά, ο αγοραστής, και ο άλλος ήταν ο πολιτής που θέλει να δώσει διαφάνεια πάνω στο αυτοκίνητό του. Είτε αυτός λέγεται έμπορος είτε λέγεται ιδιώτης. Αυτό που καταλάβαμε πολύ γρήγορα στην πορεία είναι ότι η διαφάνεια δεν λειτουργεί υπέρ αυτού που πουλάει. Και άμα δεις και λίγο και την αγορά του μεταχειρισμένου, στο πώς κινείται, ο βασικός κανόνας είναι ότι όσο πιο πολλά κρύβεις, τόσο πιο πολλά βγάζεις. Και αυτό γίνεται παντού. Οπότε τελικά, όταν μπαίνει ένας παίκτης μέσα που θέλει να δώσει διαφάνεια, μάλλον δεν λειτουργεί υπέρ αυτού που πουλάει, λειτουργεί πιο πολύ υπέρ αυτού που αγοράζει. Εξού και δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από πολιτές για αυτό το σέρβις, και είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από επαγγελματίες πολιτές που αναγκαστικά πηγαίναμε να ελέγξουμε αυτοκίνητα. Φέρναμε στην επιφάνεια πράγματα που είτε τα ξέρανε είτε δεν τα ξέρανε, αλλά ήταν εκεί, και δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα στην αγορά της Ελλάδος, μέσα στην πρώτη χρονιά κιόλας που είχαμε ανοίξει. Okay. Πώς το διαχειριστήκατε, πώς και γενικά η Spot Mechanic τα πρώτα χρόνια, πώς, με τι ρυθμούς έτρεχε,
τι αποτελέσματα είχατε. Εσύ πρέπει να κάνει και έτρεχε με φοβερά γρήγορους ρυθμούς. Οπότε καταλήξαμε να είμαστε ο νούμερο ένα έλεγχος μέσα στους πρώτους 9 μήνες λειτουργίας. Με ένα πολύ μεγάλο followership από ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να πάρουν αυτοκίνητο. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος έδινε γραπτός κάτι για ένα αυτοκίνητο το οποίο ελέγχει. Οπότε ήμασταν και εμείς υπόλογοι για κάθε ένα αυτοκίνητο το οποίο ελέγχαμε και το εγγυόμασταν το αποτέλεσμα του ελέγχου μας. Οπότε δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο followership. Το πρόβλημα το οποίο φάνηκε πολύ γρήγορα ήταν σε δύο διαστάσεις. Η μία ήταν ότι αναγκαστικά εκεί για να έχεις την πελατεία σου, για να έχεις service, πρέπει να μπορείς να ελέγξεις αυτοκίνητα. Οπότε από τη στιγμή που η μισή αγορά που είναι έμποροι δεν σε θέλουν και ίσα ίσα δηλαδή σε χτυπάνε πάρα πολύ άσχημα, γιατί ακριβώς δεν προσφέρεις υπηρεσία για αυτούς, αντίθετα τους χαλάς τη δουλειά. Σου κόβει το μισό πουλ αυτοκινήτων εκεί έξω, που αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα όμως ήταν ότι ακούγοντας τον πελάτη, αυτό που πάντα κατέληγε να γίνεται είναι ότι όταν ένας πελάτης έλεγχε ένα, δύο, τρία αυτοκίνητα, με κάποια ήταν ok, με κάποια δεν ήταν τόσο ok, πάντα γινούσε πίσω σε μια ερώτηση σε εμάς και έλεγε ok guys, πού μπορώ να βρω ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορώ να εμπιστευτώ, γιατί δεν μπορώ να ελέγχω όλη την αγορά συνεχώς μέχρι να βρω το τέλειο ή αυτό που θέλω. Οπότε κάνετε με κάπου, δείξτε μου κάπου που μπορώ να πάω. Και αυτά είναι μια ερώτηση που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε, γιατί άμα δεν έχεις πλήρη εικόνα αυτοκίνητο-αυτοκίνητο και όχι έμπορο-έμπορο ή μάντρα-μάντρα ή οτιδήποτε, πρέπει να ξέρεις κάθε αυτοκίνητο σε τι κατάσταση είναι προκειμένου να το προτείνεις. Αποφασίσαμε ότι τελικά μάλλον δεν λύναμε το πρόβλημα με τη Spot Mechanic. Το φέραμε στην επιφάνεια σε όλη τη διάσταση, αλλά δεν το λύναμε για την τελική ερώτηση που θέλει ο πελάτης. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία όπως θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε control όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε να απαντήσουμε αυτή ακριβώς την ερώτηση. Οπότε η απάντηση ήταν η Spot Wheel. Και όπως δημιουργήθηκε η Spot Wheel, η οποία βγήκε live σχεδόν 5 χρόνια πριν. Οπότε βγήκαμε live 2016, 1η Μαΐου. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα κυλήσανε με μια πιο σωστή μεθοδολογία, με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο και απαντώντας αυτό το βασικό ερώτημα. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ, πού μπορώ να πάω χωρίς να με αγχώνει και να αγοράσουν ένα πολύ καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Θα ήθελες να μας... νομίζω ότι αυτό το pivot από έναν accreditator ή ένα scoring των μεταχειρισμένων αυτοκίνητων γινώντας το σε dealer και έχει αρκετά challenges operationally μιλώντας. Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι πώς ήταν αυτή η διαδικασία στα πρώτα τους βήματα. Ποια ήταν τα πράγματα τα οποία θέλατε γρήγορα να κερδίσετε? Εμάς μας ενδιέφερε, καταρχήν ήταν πολύ μεγάλο step up αυτό, γιατί ουσιαστικά η Spot Mechanic παρέμεινε και ακόμα και τώρα παραμένει και ως ξεχωριστή υπηρεσία και ως κομμάτι core της Spot Wheel, γιατί πάνω εκεί βασίζουμε όλο τον έλεγχό μας, όλη την αξιοπιστία μας, όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα. Αλλά ναι, ένα dealership ή μια τέτοια υπηρεσία, πλατφόρμα η οποία μπορεί κάποιος να βρει και να αγοράσει αυτοκίνητα, έχει πολλά 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 παραπάνω παρακλάδια από ότι είναι απλά ο έλεγχος. Οπότε έπρεπε να λύσουμε πράγματα όπως πού βρίσκουμε αυτοκίνητα, ο έλεγχος που είναι η Spot Mechanic, πιθανές επισκευές που πρέπει να γίνουν προκειμένου το αυτοκίνητο να είναι σε μια φοβερή κατάσταση για τον επόμενο πελάτη. Μετά, πώς πουλάς ένα αυτοκίνητο online, που είναι τελείως διαφορετικό από το να πουλάς μια υπηρεσία. Μιλάμε για ένα high ticket item, το οποίο έχει ένα δικό του τρόπο για να προωθηθεί και να πείσει κάποιον πελάτη. Μιλάμε για ένα τελείως νέο platform με πολύ μεγαλύτερο complexity από θέμα πληροφορίας και άξιων, στο οποίο μπορεί να κάνει κάποιος. Και στο τέλος της ημέρας, ακριβώς επειδή πουλάς ένα αυτοκίνητο, μετά έρχεται η εγγύηση από πίσω, εγγυάσει αυτό το asset, το οποίο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να κάνει από 8.000 ευρώ μέχρι 25.000 ευρώ, μέχρι 3.000 ευρώ. Αλλάζει τελείως η φύση του προϊόντος. Οπότε είναι ένα νέο προϊόν στο τέλος της ημέρας και προσπαθείς να το φέρεις στην αγορά και να πάρεις την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ιδανικά θες να γίνεις η Amazon. Οπότε αυτό και μας το όνειρό μας. Θέλαμε να γίνουμε η Amazon για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Άρα να δώσουμε στον πελάτη αυτό το confidence που δίνει η Amazon για ό,τι θες να αγοράσεις, που δεν σε αγχώνει, είσαι καλυμμένος, ξέρεις τι βλέπεις, ότι αυτό θα πάρεις. Αυτό ακριβώς να το κάνουμε για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Με το complexity ότι είναι ένα πολύ δυνατό online μοντέλο, έχει φοβερά analytics από πίσω σε πάρα πολλά στάδια για να γίνει σωστά.
αλλά έχει και πάρα πολλά physical operations. Οπότε είναι ένα digital πράγμα, το οποίο περιλαμβάνει αποθήκες, περιλαμβάνει αυτοκίνητα, περιλαμβάνει logistics, μετακινήσεις, περιλαμβάνει reconditioning για να το φέρουμε εκεί που πρέπει το αυτοκίνητο από θέμα κάποια βαψίματα ή γρατζουνιές, να τις φτιάξουμε έτσι ώστε να είναι σωστό και να μην αγχώνει τίποτα τον πελάτη. Άρα ένα complex θα το έλεγα ότι έγινε επί 100 σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Αλλά όταν αυτό άρχισε, που το βγάλαμε ουσιαστικά την υπηρεσία, τη βγάλαμε μέσα σε 2 μήνες από όταν πήραμε την απόφαση, βγήκαμε live με το Spotify Will Brand και όλο το Value Proposition, έπρεπε πολύ γρήγορα να λύσουμε τα βασικά πράγματα που ήταν αυτοκίνητα, platform, marketing και επικοινωνία με τον πελάτη. Άρα αυτά να βγουν πολύ γρήγορα και μετά μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια συνεχώς το δουλεύαμε, συνεχώς μαθαίναμε, συνεχώς αλλάζαμε μέχρι να καταλήξουμε σήμερα σε κάτι που ακόμα δεν είναι σταθερό, γιατί μονίμως γινόμαστε καλύτεροι. Yes. Υπάρχουν οι ανάγκες οι οποίες αλλάζουν και λόγω market και λόγω πελατείας. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό. Και είναι και ένα market το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο movement. Πολλές εταιρείες οι οποίες σηκώνουν αλλεπάλληλους γύρους. Ιδιαίτερη κινητικότητα, θα έλεγα, στο industry. Και θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις και πώς το βλέπεις. Ναι, ισχύει. Γενικά, σαν industry, εμείς αρχίσαμε το 2016 με την Sport Wheel. Τότε υπήρχαν κάποιοι παίχτες και στην Αμερική και σε άλλα geographies, τα οποία είχαν μόνο λες το ίδιο όνειρο με εμάς, οπότε προσπαθούσαν κάπως να το λύσουν με διάφορα μοντέλα. Το κακό του μοντέλου του δικού μας είναι ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ innovation σε πάρα πολλά πράγματα και μεγάλο funding για να τρέξει σωστά αυτό. Οπότε πολλά από αυτά τότε δεν τα καταφέρνανε. Άρα για ένα μεγάλο διάστημα δεν ήταν ακόμα σίγουρη η επενδυτική αγορά και έξω κατά πόσο αυτό είναι ένα μοντέλο που ναι, μεν υπάρχει ένα τεράστιο potential, αλλά από ένα σημείο και μετά θα μπορέσει κάποια στιγμή να γίνει το next best thing όσον αφορά το αυτοκίνητο. Εμείς ευτυχώς αυτό που κάναμε πολύ καλά από τότε ήταν ότι ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι στο να καταλαβαίνουμε το τι πάει καλά ή τι δεν λειτουργεί και πώς πρέπει να κινηθούμε, πάντα με γνώμονα την εμπειρία του πελάτη μας και τι βγάζει νόημα για το μέλλον. Και ένα natural progress αυτού ήταν ότι τελικά κάποια μοντέλα επιζήσανε από τότε, μεγαλώσανε πάρα πολύ, μετά ξαναβγήκανε καινούργια μοντέλα τα οποία πια σε μια πεπατημένη μπήκανε πολύ πιο δυνατά και τελικά αυτό που έχει φανεί είναι ότι είμαστε πολλοί παίχτες ανά τον κόσμο που καταφέρνουμε και το αλλάζουμε. Οπότε αν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε top 5 παίχτες γενικά στην Ελλάδα και είμαστε ήδη top 30 στην Πολωνία και αυτός θα είμαστε top 6 σε μια αγορά που είναι 10 φορές η Ελλάδα, μάλλον σημαίνει ότι κάνουμε κάτι καλά και ότι αυτό που τελικά δίνουμε, πραγματικά ο πελάτης το ακούει. Και αυτό είναι στο τέλος της ημέρας αυτό που χρειαζόμαστε να κάνουμε. Και είναι και ενδεικτικό του πόσο μεγάλο opportunity υπάρχει εκεί έξω. Έτσι. Είναι τεράστια αγορά, τεράστιο το need και φαίνεται ότι οι εταιρείες που ασχολούνται με αυτό μεγαλώνουν ραγδαία. Νομίζω και το άλλο που με εντυπωσιάζει σε αυτό το industry είναι ότι είναι τόσα πολλά τα προβλήματα σε τόσα πολλά σημεία του μοντέλου που όρεξη να έχεις να κάνεις σύνοδο. Δηλαδή βλέπεις πλέον ότι έχουν γίνει σχεδόν όμιλοι οι εταιρείες αυτές. Κάνουν διάφορου είδους τεχνολογικά solutions σε διαφορετικά κομμάτια. Finance, refurbishment. Σωστά. Πολλά. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι ουσιαστικά ότι επειδή είναι τόσο πολύπλοκο και μεγάλο σε flow μοντέλο, κάθε σημείο του θα μπορούσε να είναι ένα μικρό startup. Ακριβώς. Που να κάνει μόνο logistics, που να κάνει μόνο reconditioning, που να κάνει μόνο AI πάνω στο pricing, που να κάνει μόνο φοβερό marketing ή customer flows. Οπότε, ναι, όρεξη να έχεις, πολύ σωστό. Η δυσκολία του είναι αυτή ακριβώς, ότι πρέπει το focus σου να είναι σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα, γιατί αν αυτά δεν λειτουργήσουν μαζί, τότε όλο το μοντέλο δεν λειτουργεί, γιατί η λογική του μοντέλου είναι ότι αυτό που κάνουμε εμείς τώρα δεν θα το κάνουμε για 50 αυτοκίνητα. Mm. Θα μας λειτουργήσει σαν e-commerce σε πολύ μεγάλο scale. Mm. Άρα μιλάμε για 10.000 αυτοκίνητα, μιλάμε για 20.000 αυτοκίνητα. Οπότε, προκειμένου να φτάσει στο επίπεδο αυτό, πρέπει να έχεις λύσει τα πάντα και να σου λειτουργούν τέλεια, έτσι ώστε να είσαι super efficient, φοβερός από θέμα εμπειρίας πελάτη και να τρέχει το μοντέλο όπως τρέχει ένα κανονικό e-commerce business. Άρα, το complexity είναι ότι πρέπει να τα λύσεις αυτά. Complexity είναι επίσης ότι αυτά δεν έχουν λυθεί στο παρελθόν. Οπότε, όταν αρχίσαμε εμείς, αρχίσαν και όλοι οι άλλοι, που σημαίνει ότι λίγο πηγαίναμε ψάχνοντας και τα λύναμε μόνοι μας. Άρα, φοβερό innovation σε πολλά σημεία. Ναι, είναι. Απ' την άλλη, είναι
ένα πολύ καλό barrier to entry για κάθε νέο που θέλει να μπει μέσα. Οπότε ουσιαστικά δεν βλέπεις πολύ εύκολα νέους παίκτες να μπαίνουν και να δοκιμάζουν και να τεστάρουν να μπουν στο μοντέλο αυτό. Δεν είμαστε πάρα πολύ εύκολα replicable να μας αντιγράψει κάποιος, ακριβώς γιατί είναι αρκετά complex, αρκετά βαρύ μοντέλο. Δεν μπορεί να φτιάξει μια Amazon κάθε μέρα. Ναι. Οπότε όσο χτίζουμε αυτή τη στιγμή, σίγουρα μας μεγαλώνει το κενό, το gap μεταξύ εμάς και του traditional ανταγωνισμού και επίσης κάνει και πιο δύσκολο το να μπει κάποιος άλλος στις αγορές που είμαστε εμείς και να κάνει compete μαζί μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε λειτουργεί υπέρ αυτό. Ναι. Ξεκινώντας η Spot a Wheel, ξεκίνησε σαν broker, ξεκίνησε να αγοράζει τα αυτοκίνητα. Πώς αναπτύχθηκε το μοντέλο από τα πρώτα βήματα? Ωραία ερώτηση. Ναι, ουσιαστικά αρχίσαμε σαν broker. Και ο λόγος ήταν ότι τότε δεν είχαμε και το funding, αλλά δεν είχαμε και την τεχνογνωσία να μπορούμε να αγοράζουμε εμείς οι ίδιοι τα αυτοκίνητά μας. Οπότε δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στην αρχή, που ήταν και το πρώτο service της Spot a Wheel, όπου ήμασταν οι broker για έναν άνθρωπο που πουλούσε το αυτοκίνητό του. Εμείς μπορούσαμε να μπούμε στη μέση να αναλάβουμε όλη τη διαδικασία και την πιστοποίηση του αυτοκίνητου και φυσικά να το βρούμε τον επόμενο πελάτη του, να μπούμε εμείς μπροστά σαν trust shield για αυτό το αυτοκίνητο. Οπότε ο πελάτης ο τελικός δεν θα έβλεπε τον ιδιοκτήτη του τον παλιό, θα έβλεπε μόνο τη Spot a Wheel, οπότε θα μιλούσε με εμάς. Και από εκεί και πέρα εμείς κανονίζαμε όλη τη διαδικασία με το test drive, με το να στείλουμε το αυτοκίνητο κάπου, με το να το ασφαλίσουμε, να βάλουμε χρηματοδότηση από κάποια τράπεζα, με τη λογική ότι και είχαμε πολύ μεγαλύτερο πιθανό πελατολόγιο για αυτό τον ιδιοκτήτη από ότι αν πήγαινε μόνος του και δεν είχε κανένα άγχος με την όλη τη διαδικασία του να πουλήσει το αυτοκίνητο. Που να το πουλήσεις κατά κύριο λόγο σημαίνει το βάζεις πάνω σε αντεγγυλίων, μετά σε παίρνει ο κάθε ένας τηλέφωνο, κάποιοι είναι σοβαροί, κάποιοι δεν είναι, υπάρχει πάρα πολύ χαμένος χρόνος, υπάρχει λίγο κίνδυνος με το ποιος έρχεται να σε δει και πού και τι προφορία δίνεις για τη ζωή σου. Οπότε αυτό λειτουργήσε πολύ καλά σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία του να περάσουν αυτό το κομμάτι μόνοι τους, του να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο και να βλέπουν τον κάθε έναν ο οποίος θα ενδιαφερότανε. Οπότε αυτό άρχισε, ήταν η πρώτη μας υπηρεσία. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε όμως ότι δεν μπορούσε να μεγαλώσει πάρα πολύ αυτό. Και εμείς είχαμε το όνειρο να κάνουμε double κάθε χρόνο. Οπότε να διπλασιαζόμαστε και παραπάνω κάθε χρόνο συνεχώς. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι για να το κάνεις χρειάζεσαι όλο και παραπάνω αυτοκίνητα, όλο και παραπάνω inventory να μπορεί ο πελάτης να έχει επιλογές. Τα οποία πώς τα κάνατε source μέχρι εκείνη τη στιγμή? Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν το marketing. Μοντέλο μισητείας. Οπότε ουσιαστικά τι κάναμε, προσπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους εκεί έξω που είτε είχαν ήδη μπει στη διαδικασία να πουλήσουν το αυτοκίνητό τους, είτε ενδιαφερόντουσαν να το ξεκινήσουν. Οπότε προσπαθήσαμε να τους φέρουμε μέσα και να κάνουμε μια συζήτηση όπου θα ήμασταν εμείς ο broker ο δικός τους. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι εξαρτάται πάρα πολύ ένα από τα πόσα αυτοκίνητα εκείνη τη στιγμή έχει live η αγορά. Οπότε να μπορείς εσύ ένα κομμάτι από αυτόν να τα προωθήσεις. Δεύτερον, επειδή ήμασταν πάρα πολύ πίκη με την ποιότητα των αυτοκινήτων, έπρεπε να βρούμε αυτοκίνητα τα οποία ήταν μόνο σε φοβερή κατάσταση για να πάρουν την εγγύηση Spot a Wheel μέχρι τα 5 χρόνια την οποία δίνουμε ακόμα στους πελάτες μας. Και όλο αυτό μέσα σε ένα context που η Ελλάδα έβγαινε από μια κρίση που δεν είχαν αγοραστεί καινούργια αυτοκίνητα, είχαν παλιώσει όλα τα παλιά. Επίσης βιβλία service δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα εκεί έξω το ποιος έκανε τι και λόγω κόστους, οπότε υπήρχε ένα όριο στο που μπορεί να φτάσει. Άρα εκεί πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι ο τρόπος λοιπόν εμάς για να μπορούμε να έχουμε πάντα σωστά αυτοκίνητα, ένα σωστό στόλο για τον πελάτη μας και σε όλες τις επιλογές που χρειάζεται ένας πελάτης μας να έχει, έπρεπε πολύ γρήγορα να μπούμε στη διαδικασία που εμείς οι ίδιοι πια κάνουμε source, αγοράζουμε εμείς αυτοκίνητα. Επιλέγουμε τα αυτοκίνητά μας, είτε από την εγχώρια αγορά, είτε από τις έξω αγορές της Ευρώπης. Πάντα με το γνώμονα, φοβερή ποιότητα, φοβερή αξία για την ποιότητά του, για να το δώσουμε στον τελικό μας πελάτη. Αυτό είναι τελείως άλλο παιχνίδι. Άλλο business, επίσης. Έχει ένα πολύ μεγάλο asset management κομμάτι μέσα, γιατί εκεί μιλάμε πια για πολύ μεγάλα funds, μιλάμε για δανεισμό, μιλάμε για ένα βαρύ μοντέλο το οποίο πια κάνεις asset management. Έχεις κάποια αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να τα πουλήσεις. Αν τα πουλήσεις πρέπει να ξέρεις πώς θα προχωρήσεις αυτό μετά. Είναι σαν να έχεις μια τεράστια αποθήκη, τεράστιας αξίας
η οποία πρέπει να κινείται γρήγορα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ήταν τελείως διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης σε σχέση με το να έχουμε απλά σαν broker κάποια αυτοκίνητα τα οποία εμείς προωθούσαμε for a fee. Και πόσο είναι το split αυτή τη στιγμή των πωλήσεων, πόσα είναι δικά σας και πόσα είναι σαν... Αυτή τη στιγμή το brokerage κομμάτι είναι στο 15%. Το υπόλοιπο 85% είναι αυτοκίνητα τα οποία εμείς κάνουμε own, αγοράζουμε, τα περνάμε από όλο το flow και τα πουλάμε στον τελικό καταναλωτή. Και going forward θα μικρύνει ακόμα περισσότερο το κομμάτι της μεσητείας. Και ο λόγος είναι αυτός, είναι ότι ουσιαστικά το άλλο κομμάτι, αν καταφέρεις να το κάνεις σωστά και δεν έχεις κάποιο risk πάνω στο κεφάλαιο, τότε είναι φοβερά γρήγορο και φοβερά πιο καλό στο customer experience, γιατί όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Mm. Πάντα υπάρχουν διαθέσιμα τα αυτοκίνητα για να παραδοθούν, για να γίνουν test drive, για να πάνε οπουδήποτε. Ελέγχεις απολύτως την ποιότητα του αυτοκίνητου. Οπότε είναι the way forward. Και είμαστε σε ένα σημείο που πια έχουμε πολύ καλές περγαμηνές στο κατά πόσο μπορούμε αυτό να το διαχειριστούμε. Άρα το όλο scale κομμάτι για τα επόμενα χρόνια πια είναι απλά θέμα να ακολουθήσουμε ένα μπούσουλα που έχει στηθεί εδώ και πολύ καιρό και μας λειτουργεί σωστά. Ναι, και φαντάζομαι ίσα-ίσα ότι όσο μεγαλώνει αυτό, τόσο περισσότερες ευκαιρίες και economies of scale δημιουργούνται. Δηλαδή γίνεται πιο efficient το μοντέλο. Έχει πάρα πολύ. Σωστά. Έχει πάρα πολλά economies of scale, γιατί μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο, όπως είπαμε και πριν, έχει πάρα πολλές διαδικασίες. Που έχει logistics, έχει μεταφορές οχημάτων, έχει αποθήκες μέσα. Τα οποία όσο μεγαλώνουν, τόσο μειώνει το κόστος ανά unit το οποίο στο τέλος της ημέρας παρακολουθούμε. Το άλλο πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι σήμερα έχουμε φοβερά πολύ μεγάλο demand μέσα στο site μας και εδώ και στην Πολωνία, το οποίο πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους απλά δεν βρίσκουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα θέλανε ακριβώς όπως το θέλουν. Το μεταχειρισμένο δεν είναι όπως το καινούριο, έχει άπειρες επιλογές. Έχει επιλογές από θέμα εξοπλισμού, από θέμα μάρκας μοντέλου, από θέμα χιλιόμετρων, από θέμα κατάστασης, από θέμα χρώματος. Είναι πολύ πιο ευρύ το πεδίο από ότι είναι σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Οπότε πολλές φορές οι πελάτες απλά όταν έχουν κάτι στο μυαλό τους και δεν το βρουν, θα ψάξουν κάπου αλλού. Άρα η δικιά μας λογική είναι ότι στο ίδιο site, όσο μεγαλώνει το δικό μας selection από αυτοκίνητα, τόσο πιο πολλές επιλογές δίνουμε σε ένα πελάτη που ήδη έχει μπει μέσα και ψάχνει και μας εμπιστεύεται. Στο τέλος της ημέρας να γίνει και πελάτης μας. Άρα το όλο κομμάτι του πόσο μπορούμε να μεγαλώσουμε έχει να κάνει και πάρα πολύ με το πόσα αυτοκίνητα θα μπορούμε να δείξουμε στους πελάτες μας ανά πάσα στιγμή για να προχωρήσουμε σε επόμενα βήματα. Πώς λειτουργεί το μοντέλο στην αγορά των αυτοκίνητων? Δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται να πουλήσει το αμάξι έρχεται σε εσάς και το πουλάει? Πώς κάνετε source το αμάξι αυτή τη στιγμή, πώς το αγοράζετε? Θες να μας μιλήσει λίγο για το μοντέλο? Ναι, φυσικά. Εμείς έχουμε τρεις τρόπους για να κάνουμε source αυτοκίνητα. Ο ένας είναι να το αγοράσουμε και από θέμα όπου αγοράζουμε έχουμε πάρα πολλές επιλογές και πηγές. Αγοράζουμε απευθείας από ιδιώτες, αγοράζουμε από μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν πληστηριασμούς auctions σε Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και αγοράζουμε και από μεγάλα fleets. Και η λογική μας είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το ποιο είναι το source του αυτοκινήτου, μας ενδιαφέρει αυτό που θα αγοράσουμε να είναι στην κατάσταση που εμείς έχουμε βάλει σαν όριο και πάνω εκεί στο οποίο βασίζεται μετά και τα 5 χρόνια εγγύηση τα οποία δίνουμε. Άρα όταν το αυτοκίνητο είναι μέσα στα όρια, μέσα στο παράθυρο των επιλογών που έχουμε από θέμα ποιότητας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και στην αγορά του. Όταν από την άλλη έχουμε έναν ιδιώτη πελάτη ο οποίος θέλει να πουλήσει το αυτοκίνητο σε εμάς και έρχεται σε επαφή με εμάς, εκεί έχει πάλι τρεις επιλογές. Είναι μια επιλογή που μπορούμε εμείς να του δώσουμε μια τιμή μετρητής με το που δούμε το αυτοκίνητό του και σιγουρευτούμε για την κατάστασή του. Υπάρχει μια επιλογή που είναι ένα trading, οπότε να μας δώσει το αμάξι για να πάρει κάποιο άλλο. Και υπάρχει η επιλογή της προώθησης, οπότε να μην αγοράσουμε το αμάξι εκείνη τη στιγμή, που είναι και αυτή που τον συμφέρει πιο πολύ από θέμα οικονομικού. Απλά δεν είναι τόσο γρήγορη όσο είναι η άμεση αγορά. Και μετά εμείς να το προωθήσουμε σαν broker, όπως είχαμε αρχίσει και στην αρχή, μέχρι να πουληθεί αυτό το αυτοκίνητο. Οπότε ο πελάτης, όταν μπαίνει σε εμάς και θέλει να καταλάβει ποιες είναι οι επιλογές του, έχει τρία options τα οποία του δίνουμε. Είτε να το πάρουμε ευθείας, είτε να το ανταλλάξει με κάποιο άλλο αυτοκίνητο από το δικό μας στόλο, είτε να του το προωθήσουμε στην αγορά, μέχρι κάνοντας όλη τη δικασία φυσικά, μέχρι να το πουλήσουμε στον επόμενο πελάτη.
το κομμάτι της ηλεκτρονικής πώλησης. Σας ακούμε πολλές φορές και έχετε πει Amazon-like experiences και γενικά προσπαθείτε να κάνετε ένα μοντέλο το οποίο να είναι fully digital και fully optimized. Σωστά. Θες να μας μιλήσεις λιγάκι για το ποια είναι τα βασικά κομμάτια που έχεις δει ότι επηρεάζουν και πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτό το growth? Ναι. Σωστά, το ηλεκτρονικό, σωστά. Γιατί φαντάζομαι ότι το να πουλάς αμάξια στο ηλεκτρονικά είναι αρκετά challenging. Ναι, και άμα το σκεφτείτε και εσύ, ποια είναι η πιθανότητα να έπαιρνε ένα αμάξι τελείως ηλεκτρονικά. Οπότε θέλει λίγο μια πολύ σε βάθος κατανόηση το τι γίνεται εκεί. Αυτό που εμείς έχουμε πετύχει αυτή τη στιγμή, ας αρχίσουμε από αυτό, είναι ότι είμαστε περίπου 30% στην Ελλάδα των αυτοκινήτων τα οποία πουλάμε γίνονται χωρίς test drive, οπότε απλά πάνε στον επόμενο πελάτη. Και η Πολωνία είναι γύρω στο 45-50% αυτή τη στιγμή. Ένα κομμάτι είναι το COVID effect, το οποίο αναγκαστικά ανάγκασε πολλούς να προχωρήσουν σε τέτοιες αγορές. Αλλά το βασικό κομμάτι είναι το θέμα της εμπειρίας και της εμπιστοσύνης. Οπότε όταν έχεις την εμπιστοσύνη ότι το αμάξι μπορεί να το επιστρέψεις πίσω σε 7 μέρες χωρίς καμία ερώτηση από τη δικιά μας πλευρά, δεν σ' άρεσε, φέρ' το πίσω, όποιος και αν είναι ο λόγος. Και όταν έχεις και όλη αυτή την ποιότητα και τη διαφάνεια, η οποία φαίνεται μέσα από το website και από τους ελέγχους πάνω στο αυτοκίνητο το οποίο αγοράζεις, τότε σιγά σιγά αμβλύνεις ίσως κάποια ρίσκα ή κάποια σκέψη που μπορεί να έχει ο επόμενος καταναλωτής. Η λογική μας είναι ότι το Amazon-like experience είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι ότι στο τέλος της ημέρας, με ένα κλικ κάποιος θα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο και να του πάει στο σπίτι του και αν δεν του αρέσει οποιοδήποτε λόγο να μπορεί να το επιστρέψει. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειάζεται να κάνει test drive από πριν, αλλά με το που του πάει το αυτοκίνητο στο σπίτι του θα του κάνει test drive για 7 μέρες. Και μετά θα αποφασίσει αν το κάνει, αν είναι αυτό που ήθελε, αν είναι αυτό που το έχει ονειρευτεί ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλει να κοιτάξει. Δεν είναι έτοιμη αγορά να το φτάσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο αυτή τη στιγμή και είναι και είναι και άλλος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές της Αμερικής σχέση με την Ευρώπη. Είναι άλλο το penetration που έχει το ίντερνετ, γενικά το e-commerce, κατά πόσο ο πελάτης είναι θυμμένος να ξοδέψει μικρά ή μεγάλα ποσά, και τώρα μιλάμε για μεγάλα ποσά. Αλλά σιγά σιγά αυτό αλλάζει. Οπότε εμείς με το να είμαστε εκεί από την αρχή, να μπορούμε να δώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη η οποία χρειάζεται από τώρα και σιγά σιγά να παρακολουθούμε τους πελάτες μας, οι οποίοι από μόνοι τους γυρνάνε πιο πολύ στο κομμάτι online, touchless, όπως θες να το πεις, σημαίνει ότι για το μέλλον, που κάποια στιγμή όλοι μας θα είμαστε πολύ πιο ας το πούμε confident, θα νιώθουμε εμπιστοσύνη να κάνουμε μια τέτοια μεγάλη αγορά online, θα είμαστε ο βασικός ο τρόπος για να γίνει αυτό. Το άλλο κομμάτι το οποίο δυστυχώς ακόμα δεν ελέγχουμε αλλά προσπαθούμε με τους συνεργάτες μας να το ελέγξουμε, είναι ότι για να γίνει κάτι τελείως online πρέπει και όλη η διαδικασία είναι online. Και το αμάξι δεν είναι απλά ένα κλικ και το αγόρασα. Πολλές φορές έχει και κάποιο financing. Έχει ένα δάνειο το οποίο μπορεί να βγει από πίσω. Οπότε, προσπαθώντας να φέρουμε και τους συνεργάτες μας, που είναι οι τράπεζες με τις οποίες δουλεύουμε, να έχουν και αυτές ένα τελείως online flow, βάσει του οποίου θα μπορούσε ένας πελάτης με ένα κουμπί και με 2-3 στοιχεία να πάρει έγκριση και να προχωρήσει. Αυτό επίσης θα βοηθήσει πάρα πολύ γενικά την όλη κίνηση προς το online, ειδικά σε ένα asset όπως είναι το αυτοκίνητο, το οποίο όπως είπαμε έχει πολλά διαφορετικά πράγματα που πρέπει να λύσεις. Η χαρτούρα και τα λοιπά είναι το εύκολο πράγμα. Το δύσκολο είναι πράγματα που δεν ελέγχουμε, να φέρουμε τους άλλους μαζί μας, ναι, να κάνουν και αυτοί innovate πάνω σε ένα process το οποίο βγάζει νόημα για όλους. Ναι. Θέλεις να μας δώσεις λίγο τα νούμερα της Pota Wheel σήμερα για να καταλάβουμε λίγο το που έχετε φτάσει μέχρι στιγμής, τι έχετε καταφέρει, πόσα αυτοκίνητα πουλάτε, που βρίσκεστε, λίγο το current state της. Ναι. Εσύ, αυτή τη στιγμή είμαστε, πουλάμε κάποιες μερικές χιλιάδες αυτοκίνητα το χρόνο. Το 20 καταφέραμε και ανεβήκαμε 40% σε μια χρονιά που ήταν κακή από θέμα growth. Δεν μπορούσαμε να μεγαλώσουμε πάρα πολύ λόγω και των lockdowns, αλλά και γενικά της διάθεσης του κόσμου και της αγοράς εκεί έξω. Με στόχο κάθε χρόνο να διπλασιαζόμαστε ή να τριπλασιαζόμαστε. Είμαστε σε δύο αγορές αυτή τη στιγμή. Είμαστε Ελλάδα από το 2016, όπως είπαμε, και είμαστε και στην Πολωνία, μια αγορά 10 φορές μεγαλύτερη από το 2019. Και ήδη είμαστε top 30 player και φέτος θα είμαστε μέσα στο top 10 σίγουρα. Και η λογική μας είναι ότι
θέλουμε συνεχώς να μεγαλώνουμε τόσο στις αγορές στις οποίες ήδη είμαστε, όσο και να ανοίγουμε και νέες αγορές. Και ο λόγος είναι ότι όσο πιο πολύ ανοίγεις και νέες αγορές, τότε επίσης πολλά πράγματα του μοντέλου έχουν συνέργειες οι οποίες βοηθάνε στο να γίνει όλο το μοντέλο πολύ πιο σωστό και να έχει ακόμη πιο πολλές επιλογές για όλους τους πελάτες μας σε όλες τις αγορές μας. Έχουμε 130 ανθρώπους αυτή τη στιγμή, που επίσης μεγαλώσανε πάρα πολύ μέσα στην προηγούμενη χρονιά, και θέλουμε να τους διπλασιάσουμε τουλάχιστον φέτος. Οπότε έχουμε πολύ ωραίες και μεγάλες βλέψεις για αυτή τη χρονιά και τις επόμενες που έρχονται. Και ναι. Οι οποίοι φαντάζομαι οι περισσότεροι είναι και πολύ focus στα operations, δηλαδή αυτοί οι 130 άνθρωποι πώς πάνε λίγο στα... Θα λέω ότι είναι 60% περίπου άνθρωποι των operations και 40% είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν αυτά τα operations να τα κάνουν με ένα πολύ πιο εύκολο τρόπο ή πολύ πιο smart τρόπο, να λειτουργούν υπέρ μας και υπέρ του πελάτη μας. Οπότε έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με ανθρώπους on the ground, είτε Ελλάδα είτε Πολωνία, οι οποίοι πρέπει να είναι εκεί για να τρέξουν όλη τη διαδικασία με το αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεται αυτό. Αλλά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τεχνολογίας, analytics, AI, το οποίο πρακτικά χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο. Οπότε το focus που εμείς δίνουμε στο πώς θα μπορούμε να είμαστε super έξυπνοι ή θα μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές επιλογές εκεί έξω για να μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη για τον πελάτη μας και για μας, στο ένα χιλιοστό του χρόνου που θα έπαιρνε σε έναν άλλον dealer για να το καταλάβει αυτό, είναι πρακτικά πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να φτάσουμε στα νούμερα που θέλουμε. Και θέλουμε να είμαστε σε 8 χώρες μέχρι το 25, θέλουμε να πουλάμε 120.000 αμάξια το χρόνο, που αυτά είναι νούμερα που κανείς δεν έχει καταφέρει να τα κάνει από τους εμπόρους εκεί έξω, τους πιο traditional, και ο λόγος είναι ότι είναι αυτή η δυσκολία, αυτό το complexity, και ότι βασίζονται μόνο στον ανθρώπινο παράγοντα και δεν υπάρχει κάποιο τεχνολογικό υπόβαθρο να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν ή να ανοιχτούν σε νέες αγορές. Αυτό πάμε εμείς να το αλλάξουμε. Μιλάμε για νούμερα τα οποία σε regional επίπεδο, ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι record breaking. Δεν είναι, όταν λες κανείς δεν το έχει καταφέρει, όχι στην Ελλάδα, κανείς δεν το έχει καταφέρει σε broader level. Σωστό, σωστό. Είναι αυτό που λέμε, είναι ότι ουσιαστικά αυτή η αγορά είναι μια κατακαιρματισμένη αγορά. Είναι πάρα πολλές χιλιάδες μικροί παίχτες οι οποίοι θα πουλάνε αυτοκίνητο ή θα ελέγχουν κάπως την εμπειρία του πελάτη, χωρίς να υπάρχει κάποιος μπούσουλας ή κάποιος τρόπος για να γίνει αυτό standardized. Και η λογική μας εδώ είναι ότι δημιουργούμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και κάνουμε control όλη αυτή την εμπειρία σε έναν τρόπο που θα βγάζει νόημα για κάποιον που θέλει να μπει και να δει και να αγοράσει χωρίς να φοβάται τίποτα. Και δυστυχώς το μεταχειρισμένο, το τελευταίο innovation το οποίο έγινε ήταν πριν από 20 χρόνια που άνοιξανε τα σέντα αγγελιών. Ναι. Από τότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά ήρθαν όλα μαζί κάτω από μια στέγη και μπορείς πολύ εύκολα να δεις ποιος πουλάει τι. Αλλά χωρίς να καταλάβεις αν αυτό που βλέπεις το εμπιστεύεσαι, αν σου λέει την αλήθεια, αν το αμάξι υπάρχει, ούτε να μπορείς να το αγοράσεις ή να κάνεις κάποια περαιτέρω κίνηση από το να πάρεις απλά ένα τηλέφωνο και να το δεις από εκεί. Αυτό εμείς τώρα το κάνουμε ένα super boost να το προχωρήσουμε μπροστά και να το αλλάξουμε τελείως όλο αυτόν τον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνω σίγουρα ότι το market expansion είναι ένα βασικό growth driver κοιτώντας μπροστά. Εμείς στην Endeavor δουλεύουμε με πολλά businesses, παρόμοια businesses, το Kavak, το Click Cars, το Creditas, και τους ξέρουμε πολύ καλά. Και έχουμε δει ότι το market expansion, αν και είναι αυτό που φέρνει το απίστευτο growth, είναι την ίδια στιγμή και πολύ challenging. Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι ποια είναι τα βασικά challenges που έχει ένα τέτοιο μοντέλο στο να κάνει growth? Είναι, στο μυαλό μου σίγουρα τα logistics είναι nightmare. Ναι, ακούγεται nightmare. Πρακτικά το challenge είναι να βρεις κάποιους πολύ καλούς ανθρώπους στην αγορά στην οποία θα μπεις, γιατί έχει ένα φυσικό κομμάτι μεγάλο, ότι πρέπει να έχεις ομάδα on the ground. Και από εκεί και πέρα μπορεί να ανοίξει σε 2,5 μήνες, όπως κάναμε και με την Πολωνία. Γιατί σκέψτε ότι το platform είναι κοινό. Απλά μπορεί να αλλάξει γλώσσα άμα χρειαστεί. Οι διαδικασίες είναι όλες κοινές. Ο τρόπος που φτιάχνεις τις διαδικασίες σου, είτε αυτό λέγεται logistics, είτε λέγεται επισκευή αυτοκινήτου, είναι ακριβώς ο ίδιος, όπου και αν είσαι, σε όποια χώρα και αν είσαι. Άρα είναι ένα blueprint,
το οποίο άπαξ και το έχεις καταφέρει να το φέρεις σε ένα βαθμό που λειτουργεί σωστά, απλά το κάνεις replicate ξανά και ξανά και ξανά στην επόμενη χώρα και πάτε στο μυαλό σου ότι σε κάθε μια χώρα που μπαίνεις έχεις κάποια ιδιαίτερα ρίσκα στην αρχή με τους ανθρώπους, πρέπει να είναι καλή ομάδα, οπότε εκεί δίνεις πάρα πολύ μεγάλο focus και ότι πρέπει και στο brand σου να σε μάθει η αγορά, οπότε πρέπει να μιλήσεις τη γλώσσα της αγοράς στην οποία μπαίνεις, να δεις αν τα δικά σου values, τα οποία είχαμε τώρα στην Ελλάδα και τα οποία λειτουργούν ακριβώς τα ίδια με την Πολωνία, θα είναι ακριβώς τα ίδια και για την επόμενη αγορά ή πρέπει κάπως κάτι να το κάνουμε κάπως rephrase για να το κατανοήσει πιο πολύ ο καταναλωτής εκεί. Αλλά δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτό. Οπότε σαν μοντέλο το complexity του είναι ότι είναι heavy, ότι έχουμε κτίρια, έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε trucks τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι operations, δεν είναι τόσο φοβερό που κάποιος μπορεί να τους φοβίζει, εμάς κάθε άλλο δεν μας φοβίζει, γιατί ξέρουμε να το κάνουμε, οπότε είναι απλά θέμα να φτιάξουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Η δυσκολία που έχουμε εμείς στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά για παράδειγμα, είναι ότι η Ευρώπη αποτελείται από 27 τελείως διαφορετικές χώρες, οι οποίοι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, αγαπάνε διαφορετικού είδους αυτοκίνητα. Οπότε το να καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά την κάθε αγορά στην οποία μπαίνεις, πώς διαφέρει από τις υπόλοιπες, άρα και τι αυτοκίνητα πρέπει να έχεις διαθέσιμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει φοβερά analytics από τη μεριά μας. Δεν βασιζόμαστε στην αίσθηση που έχουμε ή στο τι ακούσαμε. Όλα μετριούνται, υπάρχουν πληροφορίες που είναι μόνο δικές μας και τις μαζεύουμε εμείς καθημερινά. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε μια αγορά που διαφέρει, πώς κινείται, πού είναι η ευκαιρία. Και από εκεί πέρα όλο το πλάνο προσαρμόζεται πάνω στην αγορά εκείνη στην οποία βρισκόμαστε. Πάνω στον πελάτη τον οποίο θέλουμε να εξυπηρετήσουμε σε όποια χώρα και αν είναι αυτός. Πώς διαλέξατε την Πολωνία, με τι κριτήρια και πού βρίσκεστε τώρα? Πολωνία είναι αγαπημένη χώρα καταρχήν και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που κατέληξε να είναι η επόμενη μας χώρα. Όταν αποφασίσαμε ότι πρέπει να βγούμε από την Ελλάδα, καταρχήν βγήκαμε λόγω δύο βασικών πραγμάτων. Ένα, ότι η Ελλάδα έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω και της κρίσης και λόγω και του τρόπου που λειτουργεί, που δεν είναι κατά ανάγκη όπως παίζει η υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα έπρεπε να φύγουμε από το ελληνικό μόνο καθεστώς και να δούμε και κάτι τελείως διαφορετικό εκεί έξω. Και θα έχει νόημα να δοκιμαστούμε σε μια αγορά πάρα πολύ ανταγωνιστική και μεγάλη. Οπότε η Πολωνία, όντας η νούμερο 5 σε μέγεθος αγορά στην Ευρώπη και μια χώρα η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ τα μάκρο της λειτουργούν πάρα πολύ καλά, ήταν για πολύ καιρό πετάγανε αυτοκίνητα από τη Δυτική Ευρώπη στην Πολωνία, μεταχειρισμένα, κακά αυτοκίνητα, τα οποία οι Πολωνοί, βγαίνοντας από το καθεστώς τους, αγοράζανε γιατί δεν είχαν άλλο τρόπο. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια πολύ κακή εικόνα για το μεταχειρισμένο. Άρα, μπαίνοντας εμείς με το δικό μας value proposition, έβγαζε πάρα πολύ μεγάλο νόημα ότι πάμε να το λύσουμε αυτό για μια αγορά όπως είναι η Πολωνία. Επίσης, στην Πολωνία μας άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι γενικά και ο κλάδος του finance, ο τραπεζικός, είναι αρκετά πιο advanced από το δικό μας και πιο competitive και με πιο πολλές επιλογές. Και ο τρόπος που μπορεί να κάνει εξαγωγές, εισαγωγές αυτοκινήτων, γενικά όλες τις μετακινήσεις, είναι σωστές, μπορείς να τις καταλάβεις, δεν αλλάζουν συχνά. Οπότε θεωρούσαμε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Υπήρχε παίχτης εκεί πριν από εμάς, ο οποίος ήταν και ένας από τους πιο prominent founders της Πολωνίας, έχοντας ένα πολύ μεγάλο startup στο πορτφόλι του. Στο πορτφόλι του, όχι, δεν είναι. Έχοντας ήδη ένα πολύ μεγάλο success ο ίδιος και προσπάθησε να τρέξει και το κομμάτι e-commerce στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν του βγήκε. Οπότε ξέροντας αυτό, εμείς όχι μόνο δεν μας φόβησε, μας έκανε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είχαμε εμείς, γιατί ξέρουμε ότι στο execution κομμάτι είμαστε πολύ καλοί, ξέρουμε ότι έχουμε βρει τον τρόπο που αυτό λειτουργεί. Okay. Οπότε ήταν ένας τρόπος για μας να πάρουμε λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη και θετικότητα ως προς την αγορά. Τότε κοιτούσαμε επίσης άλλες μεγάλες αγορές, κοιτούσαμε την Ιταλία, κοιτούσαμε Ρωσία, Τουρκία, που ήμασταν ακόμα σε μια λογική πώς θα κινηθούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αποφασίσαμε να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει πάρα πολλές συνέργειες
το Φυσικά. Να μετακινήσει μεταξύ της Ένωσης. Και η Πολωνία τότε έκανε κλικ όλα τα βασικά κριτήρια τα οποία εμείς χρειαζόμασταν για την επόμενη ανασκήνιση. Τι δεν σκέφτηκε σωστά ένας πετυχημένος startupper στην Πολωνία που σκεφτήκατε εσείς, τι κάνατε διαφορετικά? Νομίζω ότι αυτό που εμείς κάναμε διαφορετικά είναι ότι εμείς κάναμε, μπορέσαμε λιγάκι να καταλάβουμε τι θα λειτουργήσει και τι δεν θα λειτουργήσει. Αυτό που κάνανε πολύ λάθος και όχι μόνο ο ίδιος είναι ότι έχοντας ένα όνειρο ότι θα πουλήσω αυτοκίνητα σαν την Amazon, τότε σημαίνει ότι αναγκαστικά ο πελάτης μου θα ακολουθήσει αυτή τη ροή. Γιατί πιστεύω ότι θα το κάνω και θα παίζω μέσα στο Facebook, θα το προωθώ το αμάξι και θα το έχω ένα flow για να το κάνει αυτό online και θα γίνει. Το οποίο πρακτικά αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβεις ο πελάτης όπου κολλάει. Πρέπει να καταλάβεις γιατί ο πελάτης είναι διαφορετικός στην Πολωνία από ό,τι είναι στην Αγγλία. Και τι ακριβώς χρειάζεται για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Οπότε εμείς, και αυτό που κάνουμε και τώρα, το είπαμε και στην αρχή, γενικά το μοντέλο μας έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα. Έχουν μπει πράγματα, έχουν βγει πράγματα, έχουν αλλάξει διαδικασίες. Πάντα με γνώμονα το τι ο πελάτης νιώθει άνετα να κάνει εκείνη τη στιγμή. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια πώληση με τον τρόπο που εμείς θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος. Αυτό άλλα μοντέλα, όντας λίγο πιο σκληροί στη γραμμή τους, ότι εγώ αυτό θέλω να πετύχω, δεν τους λειτουργήσε και δεν ήταν γρήγοροι στο να αλλάξουν, στο να κατανοήσουν πώς έπρεπε το μοντέλο τους ή η επικοινωνία τους να διαφοροποιηθεί. Οπότε εμείς εκεί νομίζω ήμασταν καλοί, στο ότι τον βλέπαμε στο πώς λειτουργούσε, τον παρακολουθήσαμε 2 χρόνια και τα λάθη τα οποία έκανε και κολλούσε. Εμείς τα είχαμε κάνει και εμείς ακριβώς τα ίδια και κολλούσαμε για 2 μήνες. Εκείνος, εκείνη την περίοδο, κολλούσε για 6 μήνες, για 8 μήνες. Και μετά, αντί να βγάλει κάτι άλλο και να το δοκιμάσει, σταμάταγε το ένα, πήγαινε στο άλλο τελείως. Οπότε ήταν σαν να κάνει pivot, το οποίο δεν είναι πάντα σωστός τρόπος για να προχωρήσεις σε κάτι complex όπως είναι το δικό μας business. Οπότε τα επόμενα βήματα σε χώρες ποια είναι? Έχετε καταρχάς, μάλλον στην Πολωνία, ποια είναι τα σχέδιά σας για την Πολωνία? Ναι, η Πολωνία καταρχήν και η Ελλάδα πρέπει να δεκαπλασιαστεί σε σχέση με το που είμαστε τώρα. Οπότε ο στόχος μας για τα επόμενα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ επιθετική ανάπτυξη στις αγορές στις οποίες είμαστε ήδη, έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα πολύ καλό brand, μας εμπιστεύεται ο κόσμος, οπότε είναι απλά θέμα πόσο μπορούμε αυτό να το μεγαλώσουμε και να δώσουμε ακόμη πιο πολλές επιλογές στους πελάτες μας. Από εκεί πέρα έχουμε, όπως είπα και πριν, ένα πλάνο να είμαστε σε παραπάνω χώρες στα επόμενα 4 χρόνια. Θα ξέρουμε απολύτως σίγουρα, ξέρουμε ήδη ποιες περίπου αγορές κοιτάμε, απλά επειδή είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος είναι αρκετά δυναμική στο ποιοι παίχτες ανοίγουν που κοιτάμε λιγάκι να δούμε πού θα κατασταλάξει αυτό, οπότε να είμαστε ξεκάθαροι για τη στρατηγική μας. Εμάς η στρατηγική μας λέει 2 βασικά πράγματα. Είναι ότι δεν θα υπάρχει ένας μόνο σε μια αγορά. Η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι χιλιάδες αυτοκίνητα ή εκατομμύρια σε κάποιες αγορές τα οποία αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο, οπότε δεν θα είναι ένας e-commerce player, θα μπορούσαν να είναι και 2, 3 και 4, αρκεί να το κάνουν καλά και να μπορούσαν να το κάνουν να του λειτουργήσει. Άρα δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, που by the way τον έχουμε και στην Πολωνία αυτή τη στιγμή. Ένας από τους μεγαλύτερους που έχει ήδη βγει public στην Ευρώπη. Και το άλλο μας κομμάτι είναι πάντα να έχουμε value για τον πελάτη μας. Οπότε πρέπει να είναι μια αγορά στην οποία είναι απτό το πρόβλημα και εμείς το λύνουμε. Οπουδήποτε βρούμε αυτό το market, είτε λέει το ολόκληρη αγορά, είτε λέει ένα κομμάτι της αγοράς, εμείς είμαστε σχετικοί με αυτό. Οπότε θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δημιουργήσουμε ένα δικό μας brand εκεί ακριβώς και να κάνουμε serve τους πελάτες εκεί. Έχετε σηκώσει μέχρι στιγμής 20 εκατομμύρια περίπου δολάρια. Σωστά, σωστά. Από επενδυτές, από VCs. Σωστά, από VCs και από επενδυτές δανειακούς, financial investors. Okay. Ποια είναι τα bets τα οποία παίρνουν, που πιστεύεις ότι βλέπουν οι επενδυτές σε εσάς, τι είναι αυτό που τους κάνει excite και πού πάει όλο αυτό το equity, πού το χρησιμοποιείτε, σε ποιο κομμάτι αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείτε, growth? Να απαντήσω το δεύτερο κομμάτι. Κατά κύριο λόγο το equity μας είναι βασικά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλο αυτό το research που κάνουμε, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα ή την παραεπόμενη μέρα ή τα επόμενα χρόνια. Οπότε
ουσιαστικά τώρα όλο αυτό που κάνουν οι ομάδες μας από θέμα τεχνολογίας, από θέμα analytics, από θέμα αλγορίθμων δεν είναι για φέτος. Για φέτος και για το χρόνο έχουμε ήδη τη λύση. Το θέμα είναι πώς προετοιμαζόμαστε από τώρα για 5 χρόνια μπροστά, που πια τα νούμερα θα είναι τεράστια. Άρα πρέπει να το λύσουμε από τώρα και να είμαστε έτοιμοι για αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πάντα στο δικό μας business και σαν startup, που το βασικό χαρακτηριστικό ενός startup είναι το abnormal growth, πρέπει να μεγαλώνεις πάρα πολύ, σημαίνει ότι συνεχώς υπερεπενδύεις εξ αρχής σε πράγματα που θα χρειαστείς λίγο πιο μετά. Άρα είσαι μονίμως είτε με παραπάνω κόσμο, είτε με παραπάνω κόστη, είτε με παραπάνω tests από ό,τι κάνει ένας οποιοδήποτε άλλος εκεί έξω, προκειμένου να είσαι έτοιμος όταν χρειαστεί, να έχεις την τέλεια λύση. Άρα το βασικό κομμάτι του funding πάει εκεί. Και είναι και λόγος που είπα ότι ακόμα και μέσα σε ένα πολύ δύσκολο χρόνο όπως πέρσι, η ομάδα μας μεγάλωσε 50% φέτος, θα διπλασιαστεί του χρόνου, πάει επί 3 αυτή η ομάδα. Και δεν σταματάει ποτέ. Οπότε η λογική είναι ότι συνεχώς βάζουμε λεφτά και βάζουμε χρόνο και effort στο να λύσουμε κάτι που απλά όλο και μεγαλώνει και όλο και μας λειτουργεί υπέρ μας. Από εκεί και πέρα το κομμάτι funding και αν ήταν εύκολο ή δύσκολο τι λέγουν οι επενδυτές μας. Οι επενδυτές αυτό που κοιτάνε είναι αν αυτό που εσύ κάνεις τώρα πραγματικά θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη αξία κάποια στιγμή στο μέλλον. Είτε και θα είσαι ένας πολύ μεγάλος player, είτε επειδή αλλάζεις εσύ μια αγορά στο πώς λειτουργεί. Και είναι αυτό που είπες και πριν, ότι αυτή τη στιγμή όλο το space είναι πολύ hot και ο λόγος είναι ότι πολλοί καταφέρανε τελικά και δεν ήμασταν μόνο εμείς ή κάποιος άλλος. Αρχικά πολλά μοντέλα αρχίζουν και το βρίσκουν πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το complicated κομμάτι και παραμένει ακριβώς και το ίδιο potential. Δηλαδή η αγορά παραμένει πολύ μεγάλη και συνεχίζει να μεγαλώνει. Τα καινούργια αυτοκίνητα κρυβαίνουν. Οπότε ο κόσμος πάει ακόμα πιο πολύ στα αναχειρισμένα. Άρα ακόμα πιο πολλά transactions θα γίνονται σε όλες τις χώρες. Άρα είναι ένα market το οποίο δεν μικραίνει, ίσως μεγαλώνει συνεχώς. Δεν επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα καινούργια mobility τύπου δεδομένα που ναι, μεν θα πάρουν ένα μερίδιο, αλλά πάλι το αυτοκίνητο θα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για τον πελάτη. Άρα το να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί ο καταναλωτής σε σχέση με κάποιο e-commerce platform ή κάποιον dealer για το πώς θα κάνει την επόμενη του αγορά και καταφέρεις αυτό να το κάνεις πια θέσφατο, να το κάνεις standard, είναι πάρα πολύ μεγάλο value. Ουσιαστικά είναι σαν να επένδυες στην Amazon την εποχή που έκανε βιβλία, ναι, και ότι κάποια στιγμή θα είναι το number one e-commerce globally. Ακριβώς γιατί άλλαξε όλο τον τρόπο που τα πράγματα γίνονται. Νομίζω αυτό είναι το bet το οποίο κάνουν και οι δικοί μας επενδυτές. Είναι ότι το used car όπως λειτουργεί δεν έχει πολύ κακό customer experience, έχει πολύ μικρό technology κομμάτι πάνω του και είναι και πάρα πολύ fragmented, δεν υπάρχουν μεγάλοι παίχτες. Οτιδήποτε το αλλάξει αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα αλλάξει τελείως. Άρα νομίζω αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο... Έχεις στα πλάνα σου να αναπτύξετε και καινούργια προϊόντα, δηλαδή βλέπουμε πολλούς παίκτες να κάνουν ενδιαφέροντες κινήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, reconditioning centers που μας είπες και ότι και εσείς έχετε αναπτύξει. Σωστά. Ένα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Τι σχεδιάζετε να κάνετε εσείς? Ναι, έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι πάλι στο πλάνο μας που έχει να κάνει με νέα πράγματα σε όλα τα κομμάτια. Καταρχήν, το να είμαστε σε αγορές και να πουλάμε δεν σημαίνει ότι είμαστε μόνο σε αγορές αυτές. Είμαστε και σε πολλές άλλες αγορές στις οποίες θα αγοράζουμε αυτοκίνητα. Οπότε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι να μεγαλώσουμε και το sourcing, την οργάνωση sourcing, να μπορούμε να αγοράσουμε αυτοκίνητα από πιο πολλές αγορές και να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να το χειριστούν αυτές οι διαδικασίες. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως είπες, είναι και το κομμάτι του να μπορούμε το αυτοκίνητο, άπαξ και έρθει σε εμάς, να το φέρουμε στην κατάσταση που πρέπει να είναι, όσον αφορά μικρολεπτομέρειες που μπορεί κάποιον να μην το αρέσουν άμα βλέπει το αυτοκίνητο online, αλλά εμείς να μπορούμε να τις φτιάξουμε σε ένα βαθμό που πραγματικά το αμάξι θα είναι τέλειο για τον επόμενο αγοραστή του. Το οποίο αυτό σημαίνει πρακτικά πολύ μεγάλα facilities, τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούμε και στην Ελλάδα και στην Πολωνία και στην επόμενη μας αγορά. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λέει το προϊοντικό, γιατί καλώς ή κακώς το αυτοκίνητο είναι μια μεγάλη αξία που ο τρόπος που θα καταφέρεις να το χρηματοδοτήσεις μπορεί να παίζει και καταλυτικό ρόλο στο αν κάποιος θα αποφασίσει να το πάρει από σένα ή όχι. Άρα
Αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε με πολλές τράπεζες με τις οποίες είμαστε πάρα πολύ κοντά και προσπαθούμε αυτά τα προϊόντα να τα αναπτύξουμε, αλλά την ίδια στιγμή και εμείς προσπαθούμε να τους φέρουμε σε μια λογική ότι, παιδιά, αυτό που γίνεται τώρα ίσως μπορεί να βελτιωθεί έτσι και έτσι, έτσι ώστε να έχουμε πιο πολλά προϊόντα για τους πελάτες μας. Άρα, ναι, το να έχουμε χρηματοδοτικά προϊόντα, να έχουμε ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να κολλήσουν πάνω στο αυτοκίνητο και να μπορούν να δώσουν και αξία για τον πελάτη, αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι το οποίο είναι και στο βασικό μας πλάνο, και από το 2022 θα έχουμε κάποια πολύ δυνατά νέα προϊόντα επίσης σε αυτό το κομμάτι, σε όλες τις χώρες. Σούπερ. Πώς αλλάζει την αγορά το ηλεκτρικό αμάξι? Γιατί σίγουρα, σίγουρα αλλάζει λίγο το value proposition, σίγουρα αλλάζει, μετακινεί λίγο τους πιο environmental cautious πελάτες, γιατί είναι και θέμα sustainability η επιλογή ενός used car, έτσι δεν είναι? Σωστό. Πώς βλέπεις την αγορά να αλλάζει με την ηλεκτροκίνηση? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά, και λόγω του push που δίνουν οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη με τις παραβολοτελικές, με τους στόχους που έχουν, γενικά αρχίζει και παίρνει τα πάνω του, και το βλέπουμε και από τις αυτοβιομηχανίες αυτό και πόσο focus και επενδύσεις κάνουν σε αυτό το κομμάτι, αλλά και από τις κυβερνήσεις οι οποίες προσπαθούν να το βοηθήσουν. Έχει ένα πρόβλημα το οποίο λέγεται υποδομή, κατά πόσο υποδομή υπάρχει, γιατί καλό είναι να έχεις ένα target group που λέγονται άνθρωποι με parking δικό τους, αλλά τι γίνεται με όλους τους άλλους, πού φορτίζουν, πώς μπορούν αυτό το αυτοκίνητο και πόσο γρήγορα αυτό μπορεί να το φορτίσει σε καθημερινή βάση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι γενικά το μίξ του ηλεκτρικού στους κανονικούς κινητήρες θα μεγαλώσει πολύ στο μέλλον, το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα και άλλες ευκαιρίες. Οπότε ουσιαστικά αλλάζει λίγο ο τρόπος που κοιτάξει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι τόσο με το θέμα μηχανής, είναι πιο πολύ θέμα χρήσης, θέμα μπαταρίας. Πάλι, σαν μεταχειρισμένο, είναι η ίδια ακριβώς λογική. Πάντα θα υπάρχει το μεταχειρισμένο, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε είναι εσωτερικής καύσης, κινητήρας. Σωστό. Αλλάζει λίγο, ίσως, το πώς κάνεις τους ελέγχους σίγουρα. Ακόμα για εμάς και τώρα που ελέγχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι τελείως διαφορετικός ο έλεγχος που κάνουμε σε σχέση με ένα εσωτερικής καύσης. Πάντα όμως υπάρχει ευκαιρία για κάποιον να κλέψει. Οπότε το πρόβλημα που έχει κάθε αυτοκίνητο είναι κατά πόσο η χρήση έχει διαφάνεια ή όχι στον τρόπο που επικοινωνείται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, εντάξει, αλλάζει. Βλέπουμε σιγά σιγά όλο και πιο πολύ κόσμο είτε να πηγαίνει στα plug-in hybrids, είτε να πηγαίνει σε αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αυτό ίσως δημιουργήσει και ένα imbalance και στις αγορές σιγά σιγά. Ειδικά όταν θα έχεις χώρες της Ευρώπης που είναι λίγο πιο μπροστά από ό,τι άλλες, θα υπάρχει μια κίνηση αυτοκινήτων από μια αγορά στην άλλη στο άμεσο μέλλον. Το κομμάτι της χρηματοδότησης των αυτοκινήτων, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και ανάπτυξης στην Ελλάδα? Νομίζω ότι και οι τρόποι χρηματοδότησης και οι τρόποι που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις ένα μάξι είναι περιορισμένοι. Σωστά. Είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση και πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Η αλήθεια είναι ότι γενικά από θέμα τρόπου χρηματοδότησης είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με άλλες αγορές. Ένα κομμάτι από αυτό ήταν φυσικά και η κρίση η οποία περάσαμε για τα τελευταία 10 χρόνια. Ίσως και ένα κομμάτι είναι και το επίπεδο sophistication που έχουν οι τραπεζές μας για νέα προϊόντα. Αυτό που βλέπουμε, και επειδή συγκρινόμαστε συνεχώς με αγορές όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Βραζιλία, όπως είναι το Μεξικό ή όπως είναι η Αγγλία, τα προγράμματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν είναι πολύ παραπάνω από αυτά που εμείς έχουμε δει μέχρι τώρα. Η Ελλάδα είναι λίγο ναι, όχι μέχρι τώρα η όλη συζήτηση κατά πόσο κάποιος μπορεί να πάρει δάνειο ή όχι. Δεν μπορούμε ακόμα σαν τραπεζικός κλάδος να τιμολογήσουμε το ρίσκο ενός πελάτη. Είτε να τον πυρμοδοτήσουμε, είτε να του μεγαλώσουμε λίγο το κόστος. Και ουσιαστικά θα έπρεπε να φτάσουμε σε ένα σημείο που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου εκεί έξω θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κάτι. Όχι πάντα με το ίδιο κόστος πάντα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει αυτή την ευκαιρία, αυτή την επιλογή. Αυτό είναι κάτι που σε αγορές λίγο πιο αναπτυγμένες στο κομμάτι του finance είναι πολύ δεδομένο. Σε αγορές όπως είναι οι δικές μας, ακόμα δεν είμαστε εκεί, αλλά σίγουρα εκεί είναι ο στόχος. Εκεί πάμε. Και άμα ακούσει λίγο και τις τράπεζες πώς το σκέφτονται, θέλουν να φτάσουν σε ένα σημείο που θα κάνουν πιο εύκολο credit scoring, πιο smart, πιο online και θα δώσουν και πιο πολλές επιλογές και στον κόσμο. Εμείς
θα είναι καλοδεχούμενο σε οποιαδήποτε τέτοιες αλλαγές έρθουν. Εμείς προσπαθούμε και από μόνοι μας να το βρούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχοντας τον πελάτη μας, ξέροντας και το αυτοκίνητό μας, έχουμε πολύ μεγαλύτερη πληροφορία και πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο τι μπορεί να γίνει. Άρα, με το να φέρουμε εμείς στην αγορά ένα προϊόν χρηματοδοτικό μέσω κάποιου συνεργάτη μας, που το κάνουμε control και μπορούμε και να το εξελίξουμε και να είναι και πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο online και πολύ πιο σωστό για την εποχή του, θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και είναι και ένα από τους τομείς στους οποίους επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ για φέτος και τον χρόνο. Νομίζω και το, τουλάχιστον στη δική μου, στο δικό μου σκεπτικό, χωρίς να έχω καμία σχέση με το industry, αλλά μου φαίνεται ότι το leasing έχει πολύ δρόμο ακόμα για τη χώρα. Δηλαδή, πηγαίνει στην Αμερική και είναι το κατακόρον προϊόν. Δηλαδή, οι περισσότεροι έχουν στην ιδιοκτησία τους αμάξια με leasing. Σωστά, σωστά. Και στην Ελλάδα είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι πολύ μικρή μειοψηφία έχει leasing. Νομίζω ότι είναι και λίγο και θέμα, θέμα αντίληψης. Γενικά η Αμερική, ο κόσμος είναι πάρα πολύ με τις δόσεις. Είναι πολύ εύκολο για αυτό να κάνουμε μια αγορά η οποία θα μπει σε κάποιες δόσεις, είτε αυτό λέγεται αμάξι, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται οτιδήποτε, και απλά να τρέχει μια δόση από πίσω και αυτοί παράλληλα να χρησιμοποιούν το προϊόν. Η Ευρώπη, και ειδικά η πιο ανατολική Ευρώπη και η δυτική Ανατολική, είμαστε πιο πολύ της ιδιοκτησίας αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε τόσο πολύ, φοβόμαστε τις τράπεζες, φοβόμαστε τις δόσεις, δεν θέλουμε να χρωστάμε, προτιμούμε να περιμένουμε να τα μαζέψουμε και μετά να τα αγοράσουμε. Αλλά σίγουρα σιγά σιγά αυτό το πράγμα αλλάζει και αλλάζει όσο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βγάζουν νόημα. Γιατί ένα leasing το οποίο δεν βγάζει νόημα αυτή τη στιγμή, από θέμα κόστους ίσως, θα πάει καλά μέχρι ένα σημείο. Αν όμως προκύψουν νέα προγράμματα, νέες χρηματοδοτήσεις, νέοι τρόποι, ίσως πιο ευέλικτη, ίσως λίγο πιο σωστή, τότε ναι, υπάρχει ένα μερίδιο εκεί έξω το οποίο θα το άκουγε με χαρά. Το end game ή τα possible end games για τη SpotaWheel, ποια είναι, ποιο είναι το όνειρο? Το όνειρο είναι να κάνουμε μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία καταρχήν θα είναι profitable και θα φτάσει στο επίπεδο που την ονειρευόμαστε από θέμα όγκου και από θέμα operations, που κατά βάση θα γίνει και ταλέντη στο να αλλάξει αυτό που αρχίσαμε και θέλουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο που τα μεταχειρισμένα λειτουργούν. Και σου ξαναλέω, όλο αυτό άρχισε από ένα πρόβλημα, γιατί να πρέπει να λειτουργεί έτσι. Δεν άρχισε από το ποιο είναι το size του market. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη λογική όταν αρχίσαμε την προσπάθεια. Ήταν λίγο, θα το έλεγα, ρομαντικός ο τρόπος με τον οποίο αρχίσαμε την ώρα δουλειά. Ότι, παιδιά, αυτό δεν πρέπει να γίνει, ήταν λάθος. Πάμε να τα αλλάξουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Άρα, καταρχήν, το όνειρο για μας είναι αυτό το πράγμα να αποτελέσει ένα νέο τρόπο λειτουργίας μιας τεράστιας αγοράς όπως είναι αυτή των μεταχειρισμένων. Και από εκεί και πέρα, να έχουμε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δεμένη, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι πάρα πολύ proud από ό,τι καταφέρει και να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα οικοσύστημα, ένα οργανισμό ο οποίος θα είναι πάρα πολύ μεγάλος, θα είναι profitable, θα είναι σε πολλές αγορές, θα αλλάζει την αγορά, τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο το δικό σας industry το οποίο έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και νομίζω και στην Ελλάδα, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, στην Ελλάδα το οικοσύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα energy πρωτοφανές. Είμαστε σε ένα all time high το size των ελληνικών τεχνολογικών εταιριών. Έχουμε, σηκώνουμε κάθε χρόνο record number of καινούριο capital, γίνονται record numbers of exits. Ποια είναι η άποψή σου για το οικοσύστημα, πώς πηγαίνει? Νομίζω ότι πηγαίνει πολύ καλά και νομίζω ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολλά κομμάτια, όπως είναι για παράδειγμα η Endeavor και όλη η δουλειά η οποία έχει κάνει μέσα στο οικοσύστημά μας, όπως είναι το EIF και τα local VCs, τα οποία έχουν υποστηρίξει και εμάς πάρα πολύ εννοείται, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις εκεί έξω. Έχετε δύο local funds εσείς στο κάποιο? Έχουμε δύο local funds, που είναι το Venture Friends και το Velocity Partners. Σωστά. Και έχουμε και το FJ Labs από Νέα Υόρκη, το οποίο μπήκε στο capital table μας από τον προηγούμενο γύρο. Είμαστε proud member of Endeavor, οπότε αυτό για μας ήταν φοβερό, και από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα έχει και πάρα πολύ μεγάλη αξία, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, πάρα πολύ παίχτες εκεί έξω. Να μιλάς με κόσμο είναι ό,τι καλύτερο, να είσαι extrovert, να μπορείς να καταλάβεις τι πάει καλά και τι όχι, να παίρνεις ιδέες. Το οικοσύστημά μας, αυτό το πολύ καλό που έχει είναι ότι σε βάζει σε μια λογική του να κάνεις
problem solving σε κάτι που ίσως δεν το ξέρεις καθόλου. Οπότε μπαίνεις λίγο στα βαθιά και προσπαθείς να λύσεις προβλήματα. Αυτό και μόνο αυτό σαν διαδικασία, το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας το ανεβάζει σε απίστευτα πολλά μεγάλα levels. Και είναι και ένας λόγος που αντιμετωπίζουμε και πρόβλημα. Δηλαδή, σκέψτε ότι εμείς τώρα ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν lead συγκεκριμένα πράγματα του business, όπου ο άλλος πρέπει να σκεφτεί 5 years μπροστά πώς αυτό θα μοιάζει, πώς θα το αλλάξει, πώς θα το φτιάξει και να το μεγαλώσει επίσης επί δύο. Αυτό είναι ένας τρόπος σκέψης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Ερχόμενος από ένα πιο traditional way of thinking στην Ελλάδα. Αλλά σιγά σιγά όσο πιο πολλές εταιρείες βάζουν τους ανθρώπους σε μια τέτοια σκέψη, σε μια τέτοια λογική, αυτό μετά collectively δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο firepower που θα έχει το ελληνικό οικοσύστημα. Οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη λογική να δουλέψουν για τέτοιες εταιρείες ή να σκεφτούν να ανοίξουν τέτοιες εταιρείες, να τεσταριστούν. Είτε πάνε καλά είτε όχι. Doesn't matter. Είναι win-win αυτό που γίνεται. Ουσιαστικά δημιουργούμε, θεωρώ, ανθρώπους που σε 10 χρόνια από τώρα θα κάνουν φοβερά πράγματα. Είτε τώρα πήγαν καλά είτε όχι. Όπου και να πάνε μετά, ό,τι καινούργιο και να κάνουν, είναι τεράστια εμπειρία. Άρα θεωρώ ότι είμαστε ακόμα πολύ στην αρχή. Έχουν γίνει πολύ σωστά βήματα και είμαστε εκεί που από εδώ και πέρα αυτό εκθετικά θα ανεβαίνει. Άρα θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Στο ίδιο πλαίσιο, από τους παίκτες που είναι στο industry σου και έχουν ήδη καταφέρει πολύ μεγάλο growth και να γίνουν regional παίκτες και να κάνουν introduce καινούργιες τεχνολογίες, υπάρχουν κάποιοι που τους κάνετε look up και είναι κάποια πράγματα, κάποιες τεχνολογίες, κάποια solutions ή κάτι που κάνανε που θαυμάζετε? Ναι, φυσικά. Έχουμε γενικά, καταρχήν είμαστε εξωστρεφείς σαν εταιρεία, οπότε μας ενδιαφέρει να μιλάμε με όλους, να μαθαίνουμε είτε από τα best practices είτε από τα λάθη. Και αντίστοιχα και εμείς κάνουμε και εμείς share πληροφορία προς εκείνους, οπότε να συγκρίνουμε λίγο σημειώσεις για αυτό το μοντέλο. Γενικά κάνουμε look up πολλά μοντέλα εκεί έξω για διαφορετικό λόγο. Δηλαδή, μας αρέσει πάρα πολύ το μοντέλο της Carvana στην Αμερική, που είναι και ο leader, γιατί πραγματικά έχει καταφέρει τεχνολογικά να δημιουργήσει από την αρχή τα πάντα. Μιλάμε τώρα από το site και πώς αυτό το πράγμα θα δώσει μια τιμή στον πελάτη, μέχρι το photo booth στο οποίο το αμπάξι μπαίνει μέσα και αρχίζει κάνει γύρω-γύρω και μπορεί να του δείξει συγκεκριμένα κομμάτια και να αναλύσει πάνω στο αυτοκίνητο. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και αυτό που έκανε η Carvana τότε, μετά δημιουργήθηκαν άλλα τόσα startups από πίσω τα οποία το κάνανε για όλους τους υπόλοιπους. Μας αρέσει πάρα πολύ το Καβάκ στο Μεξικό με τον τρόπο που έχει στήσει όλο το κομμάτι του sourcing και πώς το αυτοκίνητο μεταφέρεται από το ένα location στο άλλο και πόσο γρήγορα μπορεί να το εξελίξει αυτό με το δικό του platform. Μας αρέσει το One στην Ευρώπη, γιατί έχει ένα φοβερό network, operations network, το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ και το χρειαζόμαστε αυτό. Οπότε συχνά μιλάμε και μαζί τους και τους παρακολουθούμε για να καταλάβουμε τι μπορούμε και εμείς να κερδίσουμε από εκεί. Όπως είπα, το μοντέλο μας έχει πάρα πολλά κομμάτια στα οποία μπορείς να κάνεις innovate και κανείς δεν το κάνει τέλεια σε όλα. Οπότε αυτό που έχει σημασία για μένα, κατά κύριο λόγο σαν Χάρης, είναι να βρίσκω ποιοι παίκτες κάνουν πάρα πολύ καλά κάτι. Είτε αυτό λέγεται το κομμάτι του financing, το κομμάτι του logistics, το κομμάτι της πώλησης ή του e-commerce. Και να παίρνουμε στοιχεία και ιδέες και να προχωράμε. Αλλά όπως είπα, είναι κάτι το οποίο συνεχώς αλλάζει. Δεν έχει σταθεροποιηθεί το μοντέλο πουθενά. Σε κανένα παίχτη. Και ο λόγος είναι ότι σε κάθε νέο double που κάνουμε όλοι, μαθαίνουμε και νέα πράγματα, βγαίνουν νέες δυσκολίες ή προκύπτουν νέα opportunities. Οπότε συνεχώς εξελισσόμαστε και είμαστε ακόμα πολύ μικρή σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε να είμαστε στα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό ήθελα και να ρωτήσω. Οι traditional dealers versus innovative dealers, πώς είστε εσείς, ποιο είναι το market share, πόσο κομμάτι της αγοράς των second hand αυτοκινήτων έχουν αυτοί versus εσάς? Σκέψτε τώρα ότι όλοι εμείς οι μικροί παίκτες της αγοράς μας έχουμε λιγότερο του 1%. Αλλά είναι συνήθως ένας ή δύο, έτσι, versus οι traditional dealers εκεί έξω είναι περίπου, δηλαδή μόνο η Ελλάδα έχει 1.500, η Πολωνία έχει 25.000. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο growth opportunity υπάρχει ακόμα, ναι. Έτσι, είναι ασύλληπτο. Και κανείς παίχτης,
οπουδήποτε στην Ευρώπη δεν έχει πάνω από το 1% της αγοράς. Άρα σημαίνει ότι, ότι έχεις πάρα πολλούς μικρούς και ακόμα πιο μικρούς και ακόμα πιο μικρούς παίχτες. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελέγξεις τι λένε, πώς το λένε. Άρα γενικά όλη η εμπειρία σπάει. Ούτε το site με τις αγγελίες μπορεί να το ελέγξει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει σε τόσο μεγάλο εύρος. Άρα κάπου εκεί σπάει όλη η εμπειρία. Και η λογική μας είναι ότι όταν καταφέρνεις σιγά σιγά και μεγαλώνεις, τότε γίνεσαι η νούμερο ένα επιλογή, γιατί απλά κάποιος μπαίνει πολύ πιο εύκολα σε σένα, που θα βρει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, με πολύ standardized τρόπο να το δει αυτό το πράγμα, σε σχέση με το να πάει οπουδήποτε άλλο και να ψάχνει ένα από σένα. Έτσι σκέψου, είναι και το Scrooge effect στην Ελλάδα, πόσο καλά πήγε, ακριβώς γιατί όχι μόνο τα έφερε όλα under one roof, αλλά σιγά σιγά έκανε και το όλο process standardized. Σωστά. Με τους εμπόρους του, με τα feedback τα οποία αφήνουν κτλ. Είναι το ίδιο effect. Θα ήθελες να μας πεις λιγάκι για την personal πορεία σου, που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, που σπούδασες, και ξέρω ότι πριν ξεκινήσεις στην Spot Mechanic ήσουν στη McKinsey, έχεις περάσει από μια... Ναι. Ουσιαστικά εγώ έκανα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μετά και δούλεψα παράλληλα με τη σχολή και μετά στο στρατό, αποφάσισα να πάω Αμερική να κάνω MBA. Εκεί που το έκανα στο Carnegie Mellon, στο Pittsburgh, εκεί έκανα focus πολύ στο finance. Μ' άρεσε πολύ το finance, μ' άρεσε πολύ και το trading κομμάτι, τα νούμερα, quant, analytics, τέτοια πράγματα. Γύρισα Ελλάδα, ήμουνα πολύ fortunate όπου μπήκα στο δυναμικό της McKinsey, εδώ, και ήταν μια τρελή ευκαιρία για μένα να καταλάβω λίγο το πώς λειτουργεί η αγορά και να γίνω exposed σε πολύ high profile ανθρώπους και να καταλάβω τι τους προβληματίζει. 6 χρόνια εκεί, μετά 3 χρόνια επίσης φοβερά στην Κοσμοτέ, που ήταν και ο πελάτης μου από τη McKinsey, και ουσιαστικά συνέχισε μια πολύ καλή δουλειά μέσα στην Κοσμοτέ με φοβερούς ανθρώπους, που πήγαμε από το επίπεδο του problem solving στο επίπεδο του execute. Ναι, σωστά. Εφόσον και έχεις το πρόβλημα, πάμε να το κάνουμε execute και να φέρουμε το αποτέλεσμα. Οπότε ήταν φοβερό σχολείο για μένα η Κοσμοτέ. Και εκεί κάπου, εκεί στην πορεία κάπου προέκυψε η όλη ιδέα, έχοντας και τα 3 παιδιά να έρχονται. Ήρθε το πρόβλημα με το αυτοκίνητο, προέκυψε και η ιδέα, και κάπου εκεί έπρεπε κάποια στιγμή να πάρω μια απόφαση, να λείπω faith ότι κάνω στη ζωή μου. Και δεν ήταν εύκολο, αλλά και η Κοσμοτέ και η ομάδα ήταν φοβερά supportive. Και η οικογένειά μου φοβερά supportive, ότι ξέρεις, now is the time. Οπότε, εφόσον πιστεύεις σε κάτι και θες να το δοκιμάσεις, nobody knows, αλλά θες να το δοκιμάσεις, θα πρέπει να το κάνεις. Και έχοντας αυτό, στήσαμε μια ομάδα και προχωρήσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Στην Κοσμοτέ γνώρισες τους co-founders, οι co-founders πώς ήρθαν? Όχι, οι co-founders ουσιαστικά γνωριζόμασταν πολλά χρόνια πριν. Και απλά έτυχε εκείνη τη στιγμή με τον ένα από τους 2 co-founders, με τον Χρήστο, να με βοηθάει στο να βρω το αυτοκίνητο. Οπότε είχα το expertise μαζί μου. Ήταν σαν ο πρώτος μηχανικός Spot Mechanic που τον είχα φέρει εγώ μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Και με τον Κυριάκο, που είναι ο άλλος co-founder μου, πολλοί φίλοι από μικρά παιδιά, κόλλησε πάρα πολύ με τα δικά του skills και αυτό που εμείς θέλαμε να κάνουμε. Άρα κάπως έτσι έγινε φόρμα μια ομάδα, που είναι ίσως και ο λόγος που έγινε η Spot Mechanic και δεν έγινε κάτι άλλο από όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, από όλες τις υπόλοιπες ιδέες που υπήρχαν κατά καιρούς. Το άνοιξες πάντα τους ανθρώπους γύρω σου για να μπορείς αυτό να το πάρεις ένα βήμα παραπέρα. Και κάπως έτσι αρχίσαμε. Στο τέλος κάθε συζήτησης κάνουμε τη μία ίδια ερώτηση σε όλους. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Ωραία ερώτηση. Νομίζω αυτό που κάνει τον επιχειρηματία outlier είναι... Όλοι έχουμε το όνειρο. Νομίζω είναι το persistent, το πώς επιμένεις στο τέλος της ημέρας. Και το πόσο διατεθειμένος είσαι να είσαι λάθος. Για μένα μέχρι τώρα αυτό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Απίστευτη επιμονή και παράλληλα αγάπη, ότι λύνω πράγματα που ίσως δεν τα έλυνα ποτέ πουθενά αλλού. Αλλά και να ξέρεις ότι πάντα είσαι λάθος και πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος. Άρα να είσαι ανοιχτός σε προτάσεις που αναγκαστικά θα σου ήρθουν, αν τα πηγαίνεις καλά και όσο μεγαλώνεις. Είναι δεδομένο ότι ποτέ δεν θα είναι τα πράγματα ίδια. Άρα για μένα, σαν outlier, ορίζεται αυτός ο οποίος αλλάζει κάτι δραματικά. Και ο τρόπος για να το κάνεις πρέπει να περάσει αυτά τα στάδια. Επιμονή πολύ και να ξέρεις ότι είσαι πάντα λάθος. Οπότε, you can always get better. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, Βανίδη, ευχαριστώ.